Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, για ακόμα μια φορά στους δημιουργικούς διαλόγους με τον ιατρό και συγγραφέα κύριο Βασίλη Τσακλή και τον Αργύρη Μάτη. Χαίρετε και από μένα. Θα συνεχίσουμε σήμερα την επιμόρους ομιλία. Είχαμε κάνει τους μακαρισμούς και θα συνεχίσουμε με το έκτο κεφάλαιο. Να τονίσουμε πάλι ότι η επιμόρους ομιλία έχει έναν επαναστατικό χαρακτήρα. Ο απόλυτος και ριζοσπαστικός τρόπος ζωής που προβάλλεται με αυτήν, όπως και με ολόκληρο το Ευαγγέλιο, φαίνεται παράδοξος και προκλητικός στα κοσμικά σκεπτόμενο άνθρωπο. Ο κόσμος επιζητεί την δύναμη και τον πλούτο, ενώ ο ίδιος ο Χριστός, στην επιμόρους ομιλία, μακαρίζει την ταπείνωση και την φτώχεια. Ο κόσμος επιδιώκει την ειδονή και την απόλαυση, ενώ ο ίδιος ο Χριστός υποδεικνύει την οδύνη και το πένθος. Ο κόσμος αναζητεί την δόξα και την εξουσία, ενώ ο ίδιος ο Χριστός στην επιμόρους ομιλία μας διδάσκει την υποταγή και τη διακονία. Η ηθική διδασκαλία στην επιμόρους ομιλία δεν απευθύνεται μόνο σε μια ορισμένη κατηγορία ανθρώπων, αλλά καλεί όλους τους ανθρώπους. Σε αντίθεση με κάθε φιλοσοφική ή θρησκευτική ηθική, η ομιλία αυτή παρουσιάζεται λογικά ασύλληπτη. Παραμερίζει όλα τα ανθρώπινα στηρίγματα, ανατρέπει κάθε τι που εκλαμβάνεται ως αυτό το αγαθό και χωρίς να παραθεωρεί την καθημερινή ζωή, χωρίς να αγνοεί τη σπουδαιότητα που έχουν για τον άνθρωπο οι καταστάσεις που παρουσιάζονται μέσα στον χρόνο, στο ψυχολογικό και κοινωνικό επίπεδο, προβάλλει την ανυπέρβλητη αξία της Βασιλείας του Θεού. Δεν περιέχει κανόνες κοινωνικής ευπρέπειας ή κοσμικής επιτυχίας, αλλά ανοίγει την προοπτική της κοινής κτήσεως. Καμία ατομική κοινωνική σκοπιμάτα δεν έχει θέση σε αυτήν. Όλα τοποθετούνται στα χέρια του Θεού και θεωρούνται με εμπιστοσύνη στην πρόνοια και στην αγάπη Του. Οι εντολές που δίνει ο Χριστός σε αυτήν την ομιλία δεν προέρχονται από το επίπεδο του κόσμου αυτού και φανερώνουν το θείο ήθος. Η τήρησή τους δεν είναι δυνατή χωρίς την πλήρη αυταπάρνηση του ανθρώπου και την απόλυτη προσήλωσή του στον Θεό. Ο Λόγος του Χριστού δεν χωράει στον κοσμικά σκεπτόμενο άνθρωπο, είναι πυρκαγιά που καίει τα πάντα και φανερώνει την αλήθεια ενός καινούριου κόσμου και την αλήθεια του Θεού. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Εγώ να συμπληρώσω αν μπορώ σε αυτή την περίπτωση ότι ο Λόγος του Χριστού ναι μεν είναι δύσκολος, αλλά πώς να πούμε, είναι το ταβάνι, είναι το εκείνο που μπορεί ο άνθρωπος να μην μπορεί να φτάσει ποτέ να γίνει τέλειος, αλλά οθεί προς την τελειότητα. Δηλαδή όσο ανεβαίνει ο άνθρωπος, τόσο καλύτερο για αυτόν είναι. Να το πούμε και αυτό. Τώρα, όσον αφορά που είπατε τη φτώχεια, δεν προβάλλει ακριβώς τη φτώχεια ο Χριστός. Δηλαδή, ο Χριστός λέει να έχουμε τα αρκετά για να ζούμε, όχι να απαινόμεθα, δηλαδή να είμαστε και ο ίδιος. Δεν βλέπουμε ότι δεν είχε να φάει, ας πούμε. Είχε το αρκετό μαζί με τους μαθητές του. Είχαν και κάποιους ανθρώπους οι οποίοι τους φροντίζανε στο συντισμό τους και σε όλα αυτά. Άρα λοιπόν μας δίνει τα αγαθά του Θεός, αλλά να μην έχουμε πλεισμονή, δηλαδή αχορτασιά κιόλας, και να θέλουμε όλο και περισσότερα και περισσότερα. Γι' αυτό λέει τον άρτο ημών των επιούσεων, όπως θα δούμε παρακάτω, στην προσευχή που δίνει ο Χριστός. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε λίγο στο έκτο κεφάλαιο που είναι η επιμόρους ομιλία. Προσέχετε, λέει, την ελεημοσύνη σας πρώτα, να μην την κάνετε μπροστά στους ανθρώπους για να φαίνεστε, αλλά να την κάνετε μπροστά στο Θεό που δεν φαίνεται στους ανθρώπους και φαίνεται μόνο στο Θεό, τον ουράνιο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είναι κρυφή όσο μπορούμε κρυφή, λέει μας. Για αν κάποιος έρθει στον δρόμο και σου ζητήσει ένα ευρώ, τι να κάνεις εκείνη την ώρα, να πεις έλα κρυφά να σου δώσω, δεν γίνεται, του δίνεις εκείνη την ώρα κάπως φανερά. Αλλά μην νομίσεις ότι αυτό είναι το πάνω, ας πούμε. Εάν πρόκειται να κάνεις κάτι ή στην εκκλησία ή σε κάποιο ίδρυμα ή σε αυτό, δεν πρέπει να απαιτήσεις να διαφημιστεί το όνομά σου όπως κάνουν μερικοί και το πάνω και στις εφημερίδες. Απλή χάνουν τον κόπο τους αυτοί οι άνθρωποι. Διότι αυτό δείχνει την όχι υποκρισία αλλά τον εγωισμό, ότι θέλουν να προκριθούν μπροστά στους ανθρώπους, να τους πούνε καλούς ανθρώπους κλπ. Και όλα αυτά.
Όταν λοιπόν πνούμε ελεοσύνη, να μην σαλπίσεις, λέει εδώ στον ανθρώπο, ούτε να βγεις έξω και να λες ότι έδωσα και έκανα. Δεν έχεις μισθό τότε. Όταν κάνεις εσύ ένα ελεοσύνη, λέει, να μην ξέρει το δεξί σου χέρι τι υπερβολικό. Τώρα, το να μην ξέρει το δεξί σου, θέλει να πει ότι πρέπει να γίνεται κρυφά. Να μην ξέρει το δεξί σου χέρι τι κάνει το αριστερό. Όπως η ελεοσύνη να γίνεται στο κρυπτό, παρόλο που γίνεται έτσι, ο πατέρας σου λέει: βλέπει. Ο πατέρας είναι πανταχού παρόν και τα πάντα πληρώνει. Και βλέπει τα πάντα. Και εννοεί τα πάντα και όλη τη σκέψη του ανθρώπου. Και όταν προσεύχεσαι, λέει, να μην γίνεσαι σαν τους υποκριτές, οι οποίοι μέσα στις συναγωγές κάνουν μεγάλες προσευχές και μεγάλους σταυρούς. Έχετε δει κι εσείς, μέσα στους ναούς που κάνουν τεράστιους σταυρούς μερικοί χριστιανοί, αρχίζουν από εδώ και πάνω μέχρι το έδαφος. Δεν χρειάζεται τόση επίδειξη σταυρού, ας πούμε. Ένας σταυρός κανονικός που να αρχίζει από το κεφάλι, να πηγαίνει μέχρι τη μέση και μετά να πηγαίνει στο δεξιό και μετά στον αριστερό νόμο, είναι αδιάκριτος, δηλαδή δεν φαίνεται στους άλλους ότι κάτι κάνει διαφορετικό. Ούτε μικρή σταυρή, ούτε μεγάλη σταυρή, μέτρια σταυρή είναι ό,τι πρέπει. Τώρα, γιατί το λέει αυτό, να κάνετε κρυφά την προσευχή? Διότι τότε είχα συνήθεια οι Φαρισαίοι, οι νομοδιδάσκαλοι και όλοι αυτοί, να κάνουν προσευχή έξω στους δρόμους. Να κάνουν προσευχή μέσα στη συναγωγή, ανεβασμένοι πάνω σε ένα σκαμνί, ας πούμε, ή σε κάτι... Περιπτόντως έχουμε περάσει την προσευχή τώρα, έτσι? Ναι, βέβαια. Έχουμε φύγει από την ελληνική. Γιατί διαβάζουμε για τους τελευταίους. Για να προλάβουμε πρέπει να το κάνουμε διαβαστό. Έτσι. Να το κάνουμε σχολιαστό. Ωραία, ωραία. Δεν θα προλάβουμε. Άλλη φορά έχουμε κάνει μερικά σχόλια την ελεοσύνη παλιότερα. Ναι. Δεν θα επιμείνουμε στην ελεοσύνη. Δεν θα επιμείνουμε στην ελεοσύνη. Όπως άλλως έχουμε κάνει εκπομπή. Οπότε πάμε στην προσευχή, λοιπόν, στο επικεφάλαιο. Ναι, θες να συνεχίσεις? Όχι, συνεχίστε για την προσευχή. Καλά, λίγο εγώ θα, λίγα σχολεία θα έκανα. Στην προσευχή λοιπόν ο άνθρωπος πρέπει να είναι συγκεντρωμένος. Η προσευχή στο Θεό πρέπει να γίνεται με την καρδιά, με την ψυχή, με το νου, με τη συνέστηση και με προσοχή μεγάλη. Να μην φεύγει δυστυχώς, όπως συμβαίνει με μένα, που φεύγει το μυαλό μου την ώρα της προσευχής και το ξαναγυρίζω δια της βίας, όπως κάνουν στα άλογα ζώα. Μακάριος εκείνος ο οποίος μπορεί να προσεύχεται σε μια συνεχή ροή, ας πούμε, τι να πω, είναι και δύσκολο πράγμα αυτό, θέλει εξάσκηση μεγάλη, να μην φεύγει το μυαλό, γιατί το μυαλό πάει σε πολλά σημεία την ώρα που προσεύχεται ο άνθρωπος, στην καθημερινότητα, σε εκείνα που διάβασε, σε εκείνα που άκουσε και όλα αυτά. Δεν πειράζει όμως, ας ζητούμε από τον Θεό μια συγχώρεση εκείνη την ώρα που φύγει το μυαλό μας και ξαναφέρουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε το νου μας πάλι στην προσευχή. Η προσευχή λοιπόν είναι η τελειότητα του χριστιανικού γίγνεσθε, διότι όπως λένε και οι πατέρες είναι το δυσκολότερο έργο να επιγείς. Εμείς θα λέγαμε δυσκολότερο έργο είναι, ξέρω εγώ, να σπάς πέτρες ή ξέρω εγώ, να χτίζεις ένα σπίτι ή κάτι τέτοιο, ένα καράβι. Κι όμως εδώ βλέπεις ότι το σπουδαιότερο έργο είναι το πνευματικό έργο, δηλαδή αυτή η προσευχή πώς θα την κάνεις αρχιτεκτονικά και σωστά, ούτως ώστε να την καθιερώσεις και να την κάνεις κάθε μέρα και καλύτερη. Και όταν προσεύχεστε, λέει, να μην είσαστε υποκριστές, σαν τους υποκριτές, που φαίνονται ή προσπαθούν να φανούν ότι είναι. Αυτοί τι κάνανε οι Φαρισαίοι, γι' αυτό λέει κρύβανε, αφανίζανε τα πρόσωπά τους, θα πει παρακάτω. Δηλαδή τι κάνανε, ρίχνανε χώμα στο κεφάλι τους, όχι και πάρα πολύ, αλλά να φαίνονται άλλωστοι, απεριποίητοι, φοράγανε παλιότερα. Πιο παλιά ρούχα, για να φαίνονται ταλαιπωρημένοι ότι δίθεν εμείς είμαστε άγιοι, προσευχόμαστε όλη την ημέρα, πούμε, δεν τρώμε, δεν κάνουμε και προσευχόμαστε. Αυτό είναι υποκρισία. Την υποκρισία ο Χριστός, τους μόνους που έψεξε δυνατά ο Χριστός ήταν υποκριτές. Άλλο το φαίνεστε και άλλο να είσαι. Αυτό θα το προσέξουμε πάρα πολύ, γιατί έχουμε κι εμείς ένα είδος υποκρισίας, όλοι οι άνθρωποι. Θέλουμε να φαινόμαστε καλύτεροι από ότι είμαστε εσωτερικά-εξωτερικά. Ενώ οι άγιοι τι κάνουν το αντίθετο. Προσπαθούν να φαίνονται εξωτερικά σαρδανάπαλοι, ενώ εσωτερικά ήταν άγιοι. Προσπαθούν να κρύψουν την αγιοσύνη, κάνοντας και μερικές τρέλες μερικές φορές ή φωνάζοντας σε μερικούς και τέτοια πράγματα. Έχουμε αυτές των Αγίων, από τις προσευχές των Αγίων και τις ζωές των Αγίων τέτοια παραδείγματα, που δηλαδή τι κρύβανε την αγιότητά τους. Έτσι. Εμείς δεν την έχουμε για να την κρύψουμε, αλλά τέλος πάντων να μην κάνουμε επιδεικτικά τίποτα. Αυτοί λοιπόν στις συναγωγές της πλατείας προσευχόντουσαν.
αμήν λέγω εμήν τους λέει ο Χριστός, αλήθεια σας λέω, ότι αυτοί απέχουν να πάρουν μισθό από το Θεό. Θα πω ένα κομματάκι ακόμα και όταν έρθουμε στο Πάτερ ημών να το πάρετε εσείς εκεί πέρα. Εγώ. Ναι. Εσύ όταν προσεύχεσαι, λέει ο Χριστός τώρα, τον καθένα από εμάς, να μπαίνει στο ταμείο σου. Ποιο είναι το ταμείο σου? Είναι ένα σημείο του σπιτιού που δεν σε ακούει κανένας. Ή το βράδυ είναι, ή σε ένα άλλο δωμάτιο, κλείνεις τη θύρα και προσεύχεσαι στον πατέρα σου. Κρυφά. Και ο πατέρας σου λέει που προσεύχεσαι κρυφά, σε βλέπει φανερά. Και σου αποδίδει αυτή την προσευχή φανερά. Τι απόδοση μπορεί να έχει μια προσευχή? Προσευχή μπορεί να έχει μέσα η καλή προσευχή, να έχει μια γαλήνη στον άνθρωπο, να δώσει μια γαλήνη, μια ελπίδα. Και ακόμα μια δυνατή προσευχή μπορεί να δώσει και ίαση σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι άρρωστος, αν θέλει ο Θεός. Προσευχόμενοι είναι να μην βατολογήσετε ως περιεθνικοί που ακούσε ότι είναι την πολυλογία αυτών εισακούσονται. Λέγανε πράγματα άκερα και περίεργα. Δηλαδή, δώσε, ας πούμε, ξέρω εγώ, στην οικογένειά μου χρήματα. Και το ξαναλέγανε και το ξαναλέγανε και το ξαναλέγανε, μια ώρα λέγανε αυτό. Αυτό είναι η βατολογία. Γιατί η προσευχή πρέπει να χωρίζεται, και εδώ θα σας δώσω το λόγο, γιατί μίλησα πολύ λίγο. Πρέπει να χωρίζεται η προσευχή σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος πρέπει να είναι ευχαριστιακό και δοξολογικό, να δοξάζουμε τον Θεό. Γι' αυτό αρχίζουμε το δόξαν υψής και βασιλεύ ουράνια. Για να είναι η δοξολογία του Θεού πρώτη. Γιατί ο Θεός μας τα δίνει όλα, πανδόρημα τέλειο, άνωθεν εστί καταβαίνουν, εξού του Πατρός των φώτων, λέει η προσευχή. Αφού λοιπόν μας τα δίνει όλα και την υγεία μας και το χτύπο της καρδιάς μας ακόμα και την καλή μας οικογένεια και την υγεία του σώματος και της ψυχής, τότε έτσι πρέπει να αρχίζει μια προσευχή. Το δεύτερο σημείο είναι μια αίτηση που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος, όχι πολλά πράγματα. Αν θέλεις, Κύριε, μπορείς να πάρεις αυτό το βάσανο που έχω ή εκείνο ή το άλλο ή το άλλο, ή εκείνο το γραμμάτιο, τέλος πάντων, να, ας πούμε, και τα τετριμένα που υπάρχουν στη ζωή των ανθρώπων και αυτά. Και στο τέλος πρέπει να προσευχόμεθα για τους κεκοιμημένους, αλλά και για τους ζώντες. Η προσευχή μας να περιέχει και άλλους ανθρώπους μέσα, διότι η προσευχή που δεν περιέχει τον συνάνθρωπο είναι κενή προσευχή, είναι μια προσευχή, πώς θα το πούμε, εγωιστική. Προσευχόμενοι, μη βατολογείτε, λέτε, μη λέτε άσκοπα πράγματα. Μην ομοιωθείτε αυτής, με αυτούς δηλαδή που κάνουν αυτά τα πράγματα, αλλά να αιτήσετε στον Πατέρα ότι έχετε απόλυτη χρειά. Και ο Πατήρ ημών θα σας το δώσει. Και έτσι να προσεύχεστε, και λέει το πατερικόν, το οποίο θα το αναλύσετε εσείς τώρα. Θα πούμε για τον Πάτερ ημών. Είναι συγκλονιστική η προσευχή που τη δίνει ο ίδιος ο Χριστός. Εγώ θα φέρω κάποια ανάλυση, εν συντομία βέβαια, του Ιωάννη του Χρυσοστόμου. Μας λέει λοιπόν πάνω σε αυτήν την προσευχή: Πάτερ ημών εν της ουρανής, κοιτάξτε πώς αμέσως όρθωσε τον ακροατή και πώς υπενθύμησε από το προήμιον όλη την ευεργεσία. Αυτός που είπε Πατέρα των Θεών με το ένα αυτό όνομα, ομολόγησε και τη συγχώρηση των αμαρτημάτων και την εκμηδένιση της κολάσεως και τη δικαιοσύνη και τον αγιασμό και την απολύτρωση και την υιοθεσία και την κληρονομία και την αδελφική σχέση με τον μονογενή και την χορηγία του Πνεύματος. Δεν είναι δυνατόν να ονομάσεις τον Θεό Πατέρα αν δεν έχεις επιτύχει όλα εκείνα τα αγαθά. Εν της ουρανής. Δεν το λέει δια να περικλείσει εκεί τον Θεό, μας λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αλλά για να απομακρύνει από τη γη αυτόν που προσεύχεται και να τον κάνει να προσηλωθεί στους υψηλούς τόπους και στην άνω κατοικία της Άνω Ιερουσαλήμ. Μας διδάσκει ακόμα να κάνουμε προσευχή για χάρη των αδελφών μας. Η κάθε λέξη είναι ικανή στον ανώτατο βαθμό να προξενήσει τη διδασκαλία κάθε αρετής. Και τα περνάμε συντομία, θα μπορούσα να πω πάρα πολλά πράγματα. Δεν θα προλάβουμε. Αγιαστείτε το όνομά σου. Είναι άξια η προσευχή εκείνου που αποκαλεί Πατέρα των Θεών
όταν δεν ζητεί τίποτα άλλο από την δόξα του Πατρός και τοποθετεί τα πάντα, όλα μετά την δοξολογία του Πατρός. Ερθέτω η βασιλεία σου. Και αυτό πάλι είναι ένα αίτημα ευγνώμονος παιδιού να μην προσκοληθόμεθα δηλαδή στα ορατά, ποτέ να μην θεωρούμε ως κάτι σημαντικό τα παρόντα, αλλά να σπεύσουμε προς τον Πατέρα και να επιθυμούμε τα μελλοντικά. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης. Συμβούληψε να επιθυμούμε τα μελλοντικά και να σπεύσουμε στην αποδημία προς τα εκεί. Πού προς τον ουρανό. Να επιθυμούμε τα ουράνια. Αλλά πριν από τον ουρανό συμβουλεύει να κάνουμε ουρανό τη γη και ζώντες εις αυτήν να πολιτευόμεθα όπως εις τον ουρανό. Τον άρτον ημών των επίουσιων, δώσει μη σήμερον. Τι σημαίνει? Να μην συντρίβουμε τον εαυτό μας με τη φροντίδα της ημέρας που έρχεται. Η κυριαρχία της φύσεως δεν το επιτρέπει επειδή της χρειάζεται απαραίτητη τροφή. Εμείς όμως να προσέξουμε ότι όχι μόνο τα σωματικά αλλά και τα πνευματικά. Δεν είπε ο Χριστός ούτε χρήματα ούτε πολυτελή ρούχα, αλλά να προσευχόμεθα μόνο για το ψωμί και μάλιστα το ψωμί αυτής της ημέρας, ώστε να αποφύγουμε τη φροντίδα της αυριανής ημέρας. Και να κλείσω έτσι με το τελευταίο στίχο «Και μη συνέχισε μας πειρασμό να λαρίσει εμάς από το πονηρού». Εδώ μας δείχνει ολοφάνερα την ασημαντότητά μας, περιορίζει την έπαρση του ανθρώπου. Μας λέει να αποφύγουμε... Ναι. Να αποφύγουμε τι, την πονηρία. Την πονηρία. Την πονηρία. Η οποία ο πονηρός προσπαθεί να εισαγάγει μες τον άνθρωπο, έτσι, σαν πειρασμικό. Ρίσε ημάς, δηλαδή απάλαξέ μας. Ακριβώς. Ρίσε ημάς, ακριβώς. Και μετά λέει, διότι δεν είναι του πονηρού η βασιλεία ή κανένας άλλο, αλλά δική σου είναι του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα της αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εάν λοιπόν εσείς συγχωρείτε τα παραπτώματα των άλλων, συνεχίζει ο Κύριος. Διότι αυτή η επιβόλωση ομιλία είναι όλα λόγια του Χριστού. Γι' αυτό είχε τεράστια αξία. Δεν είναι ο Απόστολος Παύλος ή κάποιος άλλος που μιλάει, είναι ο ίδιος ο Κύριος εδώ. Λοιπόν λέει, εάν συγχωρείτε εσείς τα παραπτώματα των άλλων, τότε και ο Πατέρας θα συγχωρεί σε εσάς. Αν δεν συγχωρείτε, μη αφήτε τις αμαρτίες και τα παραπτώματα των άλλων, ο Πατέρας δεν θα συγχωρέσει τα δικά σας αναρτήματα. Και όταν νηστεύετε, πάει στο μέρος της νηστείας, να μην γίνεστε όπως είναι υποκριτές, σκυθροποί και αφανίζουν τα πρόσωπά τους για να φαίνονται στους ανθρώπους ότι νηστεύουν. Όχι. Εσείς όταν νηστεύετε, θα λείψετε την κεφαλή σας, θα πληθείτε δηλαδή. Νύψε. Νύψε σημαίνει πλήσου. Θα πλήσει την κεφαλή σου, το πρόσωπό σου, μάλλον, για να μην φαίνεσαι στους ανθρώπους ότι νηστεύεις, να μην κάνεις, ας πούμε, διαφήμιση της νηστείας σου, αλλά μόνο στον Πατέρα σου να φαίνεσαι κρυφά και ο Πατέρας ο οποίος βλέπει τα κρυφά θα σε δώσει στα φανερά κάτι καλύτερο. Και να μην θησαυρίζεται στους θησαυρούς επί της γης. Εδώ τώρα είναι. Όλοι κάτι μαζεύουμε, άλλος μαζεύει ρούχα. Άκουσα ότι κάποιος ο οποίος έχει 120 κουστούμια αυτός. Λες και μπορεί να τα φορέσει τώρα αυτά όλα τα κουστούμια. Λοιπόν, να μην θησαυρίζουμε λέει εδώ, διότι πράγματι θα το έχουμε δει ότι κάνουν τρύπες στα σακάκια και στα παντελόνια ο σκόρος. Η βρώσης λέει τα τρώει, ο σκόρος λέει τα αφανίζει και οι κλέφτες μπορούν να μπουν και να σπάρουν τους θησαυρούς που έχεις μαζέψει, είτε λεφτά, είτε τιμαρφή, είτε χρυσάφια, είτε διαμάντια ή οτιδήποτε άλλο. Να πούμε βέβαια και για τους θησαυρούς των τότε Ιουδαίων, οι οποίοι ναι. Ήταν τα πολυτελή ρούχα. Ναι, τα πράγματα που είχαν βέβαια. Ενώ σήμερα, άμα κάνουμε μια αναγωγή, μπορούμε να πούμε θησαυροί, μπορεί να είναι αυτοκίνητο, κάποιο, ένα σπίτι κτλ. Έτσι. Σωστά. Ωραία, γι' αυτό μιλάμε πολλές φορές για τα πολυτελή ρούχα. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι τα αντικείμενα, είναι περισσότερο η σκλαβιά που δημιουργούν στον άνθρωπο, γιατί παρακάτω ο Κύριος λέει: όπου γάρι είναι ο θησαυρός ημών, εκεί έστε και η καρδιά ημών. Δηλαδή, αν δίνουμε την ψυχή μας και την καρδιά μας στα αντικείμενα, δεν μένει χώρος για τον Θεό. Αυτό θέλει να πει. Ωραία.
Να πούμε και για το λίγνο του σώματος. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Ή να το πεις εσύ αυτό. Ναι, για να τελειώσουμε. Ναι, να πω ναι, ότι ο λίχνος του σώματος ποιος είναι, οφθαλμός. Οφθαλμός. Αν λοιπόν το μάτι σου είναι απλό, όλο το σώμα σου θα είναι φωτεινό. Εάν ο οφθαλμός σου είναι πονηρός, όλο το σώμα σου θα είναι σκοτεινό. Έστε ήουν το φως το εν σύ σκότος, εστί το σκότος πόσον. Δηλαδή το φως που έχεις μέσα σου είναι σκοτάδι. Πόσο θα είναι το σκοτάδι σου. Και μετά μας συνεχίζει και μας λέει ο Κύριος ότι κανείς δεν μπορεί να υπηρετεί δύο Κυρίους, γιατί τον έναν θα μισήσει και τον άλλον θα αγαπήσει. Ή στον έναν θα προσκοληθεί και τον άλλον θα περιφρονήσει. Δεν μπορείτε να υπηρετείτε και τον Θεό και τον Θεό και τον μόνο. Αυτό. Να χαιρετήσουμε και να ευχαριστήσουμε τους φίλους, τους αφινομονούμε τους φίλους που ακούνε και πιστεύω ότι κάτι προστίθεται εδώ στην πνευματική αξία, διότι η πέρατη πνευματική αξία δεν είναι αυτή η εκπομπή, αλλά το ίδιο το Ευαγγέλιο, το οποίο πρέπει να μελετάμε και να βλέπουμε τι λέει, τι θέλει ο Θεός, δηλαδή από τον άνθρωπο με λίγα λόγια. Διότι, να πούμε και αυτό, όταν διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, ακούμε το Θεό. Όταν μιλάμε στην προσευχή, μιλάμε στο Θεό. Και όταν παίρνουμε την Αγία Μετάληψη, παίρνουμε το Θεό μέσα μας και αγιαζόμαστε. Και εγώ συμφωνώ με όλα αυτά που είπατε, κυρία Τσακλή, και να προσθέσω ότι πρέπει να μελετούμε τα Ιερά Βιβλία, πρέπει να μελετούμε τον κανόνα της Καινής Διαθήκης και να δούμε τι ακριβώς λέει ο Χριστός. Αυτό είναι το ουσιαστικό, γιατί πολλά πράγματα τα λένε οι πατέρες, αλλά ορμόμενοι όμως από τα λόγια του Ιησού, από τα λόγια του Χριστού. Οπότε, εάν σκύψουμε πάνω και δούμε τι μας λέει ο ίδιος ο Χριστός, θα μπορέσουμε και να καταλάβουμε και να μπορέσουμε να κάνουμε τα λόγια του πράξης. Και να ενώσουμε και τα λόγια των πατέρων. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Ευχαριστήσουμε. Από μένα μέχρι την επόμενη εκπομπή, δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο. Γεια σας και θα τα πούμε με ένα καινούργιο θέμα. Χαιρετώ και ο Θεός να είναι πάντα μαζί σας. Χαίρετε.